Ένας Παναθηναϊκός ψυχωμένος, ένας Παναθηναϊκός με προσωπικότητα, έφυγε με το διπλό από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια, τη Γιούρι Πουλαρένα. 82-77 η νίκη του Τριφυλιού απέναντι στην ομάδα του Λούκα Μπάνκι. Μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος καθοδήγησε μαεστρικά τους προθέτες Ευρώπης στο τελευταίο λεπτό. Πέτυχε 5 πόντους και ένα πολύ μεγάλο τρίποντο. Έδωσε την assist, ένα εύκολο καλάθι στον Ματίας Δεσόρ, ο οποίος κάλυψε μάλιστα ένα ανάποδο κάπημα στη ρακέτα της Βίρτους Μπολόνια. Και κάπως έτσι έφτασαν σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη γιατί για το Τριφύλι είχε αξία να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα στον τρίπο από τον Ολυμπιακό. Έκανε το 2-2 στην διπλή εβδομάδα κόντρα στον κακό του δαίμονα που ήταν η Μακάμπι Τελαβίβ και απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Βίρτους Μπολόνια, που διαθέτει πολύ ποιοτικούς παίκτες, άσχετα αν αδικείται τον εαυτό της που είναι πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Διατικά ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά πράγματα σε ένα ακόμα βράδυ από τον Κεντρινιάνο, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 16 είχε ο Λεσόρ και αρκετούς εξ αυτών στο δεύτερο ημίχρονο, 8 rebound επίσης. Ενώ ο Κώστας Λούκας ήταν εκείνος που νοικοκύρεψε, που σημάζεψε το παιχνίδι της ομάδας του Αταμάν, έδωσε και 7 assist ο αρχηγός του Τριφυλιού. Θα σταθούμε ιδιαιτέρως και σε έναν παίκτη που ήρθε από τον πάγκο και ήταν X-Factor. Αναφερόμαστε φυσικά στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή, μια επικίνδυνη αποστολή, να πούμε έτσι, την ώρα που ο Κέντρικ Γκραντ έπρεπε να μείνει στον πάγκο για να αποφυλαχθεί γιατί είχε 4 φάουλ. Παναγιώτη Καλαϊτζάκη μπήκε μέσα, έδωσε τρομερή ενέργεια και προσήλωση στην άμυνα και βοήθησε την ομάδα του να φύγει με το διπλό από την Μπολόνια. Παναγιώτη Καλαϊτζάκη είναι στο 7-3. Συνεχίζει την πορεία του, έχει ένα πολύ δύσκολο μάτι με την Ζάλγκυρης στο Κάουνας, αλλά όπως και να έχει, έβγαλε μια χαρακτήρα και προσωπικότητα σε μια δύσκολη έδρα και κόντρα σε όλους και σε όλους, αφού έχει και εχθρική δεξιά, έχει και τις απουσίες του Μπράουν, του Γκριγκόνης και του Αντόκουμπο.